Το ελικόπτερο Α109, ένα Γκούσταμπελ Α109, απογειώθηκε από έναν λόφο κοντά στο Μαντούδι. Η κατεύθυνσή του ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Γιώργο, όσο μαζί στο ρεπορτάζ, να τονίσουμε ότι βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τονισμένο με τον κόκκινο κύκλο στην εικόνα αυτή, τα αποκλειστικά πλάνα από την πτήση του ελικοπτέρου, το οποίο κατέγραψε ο Άκης Φωτίου μαζί με τον Βασίλη Σιώμο στην περιοχή πάνω από το Μαντούδι, Γιώργο. Ακριβώς πάνω από το Μαντούδι, και οι κάτοικοι ακόμη, αλλά και η αστυνομία κάνει λόγο για περίεργη συμπεριφορά στον αέρα. Δηλαδή ότι άρχισε και έπαιρνε κλήσεις μέχρι που κατέπεσε στο νερό. Λίγη ώρα αργότερα, είναι λογικό ότι σήμανε συναγερμός στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο έρευνας και διάσωσης από την 111 πτέρυγα μάχη στη Νέα Αγχίαλο, όπου έχει μετασταθμεύσει ένα σούπερ πούμα, απογειώθηκε, όπως επίσης έφτασαν στην συγκεκριμένη περιοχή και άνδρες του 575 τάγματος πεζοναυτών που βρίσκονται στη Βόρειο Εύβοια για να βοηθήσουν τους πληγέντες από την κακοκαιρία, ώστε να μετέχουν και αυτοί στην έρευνα και διάσωση πιθανά με την περισυλλογή κάποιων εκ των συντριμμιών τα οποία επιπλέουν στο νερό. Πάμε στον άλλο τον Βασίλη τον Σιώμο, όμως, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην περιοχή, στην παραλία Αχλαδίου, Βασίλη Σιώμο. Καταρχάς, να πούμε ότι εσύ και ο συνάδελφος ο Άκης Φωτίου καταγράψατε τα πλάνα αυτά. Δώσε μας λοιπόν το ρεπορτάζ από το σημείο τώρα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε πριν από λίγα λεπτά. Βλέπουμε ένα ελικόπτερο να κάνει έρευνα μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Βέβαια, η θάλασσα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λάσπη. Δεν έχει καλή ορατότητα, αλλά και η ορατότητα που πετάνε αυτοί οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και πυροσβέστες στο λόφο ακριβώς απέναντί μου. Βέβαια, εκεί δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ένα ρέμα που περνάει και χύνεται εδώ στο Αχλάδι έχει κόψει το δρόμο. Έχει έρθει και ασθενοφόρος στο σημείο. Οι συνθήκες, Βασίλη, πάντως είναι πολύ δύσκολες, γιατί και εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε από την κάμερα που μας στέλνετε είναι ένα ελικόπτερο κάπου χαμένο μέσα στο θολό τοπίο, μέσα στο σύννεφο μπορεί να μπει κανείς. Πόσο μάλλον να ψάξουν να βρούνε και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Βέβαια, Γιάννη, αυτά τα ελικόπτερα έχουν σύγχρονα όργανα που μπορούν να εμπιστεύσουν τον χώρο για το αν υπάρχει κάτι στη θάλασσα. Όμως η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη. Εμείς είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή είναι κοντά σε απόσταση 300-400 μέτρων αυτή τη στιγμή το ελικόπτερο που κάνει την έρευνα και έρχεται προς την κατεύθυνσή μας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Το ασθενοφόρο δεν κατάφερε να περάσει απέναντι στο λόφο. Περιμένουμε δηλαδή αν το ελικόπτερο από αέρος δηλαδή εντοπίσουν κάτι και καταφέρουν να
κατεβάσουν τους διασώστες. Δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η κατάσταση της υγείας του πληρώματος του πολιτικού ελικοπτέρου. Όμως, την ώρα που ήμασταν ζωντανά σε προηγούμενο ρεπορτάζ, είδαμε το ελικόπτερο. Μπορούμε να έχουμε λίγο μια πιο μεγάλη εικόνα, λίγο σας παρακαλώ, της περιοχής που έρευνα το ελικόπτερο, γιατί βλέπουμε μόνο το ελικόπτερο τώρα, για να καταλάβουμε και πού ακριβώς βρίσκεται το σημείο των ερευνών. Βεβαίως, θα ανοίξει τώρα το πλάνο Άκης ο Φωτίου για να δείτε πώς είναι το ανάγλυφο από την περιοχή που βρισκόμαστε. Υπάρχουν κολπίσκοι. Εμείς βρισκόμασταν στην περιοχή Αγία Άννα. Παρεμβάλλεται το Μαντούδι και μετά είναι η παραλία Αχλάδη. Όταν πέρασε το ελικόπτερο από μπροστά μας, μας έκανε εντύπωση, Γιάννη, γιατί πετούσε πολύ χαμηλά. Κάποια στιγμή χάθηκε μέσα στην ομίχλη και αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Συνιδέρης, ότι μπορεί να υπήρξε κάποια δυσλειτουργία του κινητήρα, ακούσαμε έναν θόρυβο όπως κάνει το ελικόπτερο όταν προσπαθεί να κάνει κράτη ο πιλότος του ελικοπτέρου στο κινητήρες, ναι, για να κατεβάσει το διασώστη. Αυτή την εντύπωση αποκομίσαμε από το σημείο που ήμασταν, ότι οι κινητήρες για κάποιο λόγο έκαναν κράτη και μετά το ελικόπτερο το χάσαμε από τα μάτια μας. Δεν ξαναεπέστρεψε ή δεν ξανακούσαμε το θόρυβο από το ελικόπτερο, αν γίνεται μια επιχείρηση, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής που μπορεί να πάει να κάνει κάποια επιχείρηση διάσωσης, να μεταφέρει κάποιον άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένος. Εκεί λοιπόν μέσα στο σύννεφο που το χάσαμε και ακούσαμε αυτό το θόρυβο να κάνουν κράτη οι κινητήρες, αυτομάτως μετά χάθηκε και το ελικόπτερο. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε παράλληλα τα πλάνα τα οποία μας στέλνετε, Βασίλη. Είναι ακριβώς στο σημείο εδώ ορισμένοι κολπίσκοι, όπως προανέφερες. Βλέπουμε μάλιστα και την Λασποθάλασσα, η οποία έχει δημιουργηθεί ακριβώς από τα φερτά υλικά και τα χώματα που έχουν πέσει εκεί λόγω της κακοκαιρίας. Συνεχίζονται οι έρευνες. Αν έχεις λοιπόν το οτιδήποτε νεότερο, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Προς το παρόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος της περιοχής για το συμβάν αυτό. Είναι μπροστά στο σπίτι μου εκεί πέρα και με ειδοποίησαν δικοί μου άνθρωποι. Μπαίνουμε τώρα, πάμε εκεί να φτάσουμε στο σημείο.